Στο προσκήνιο παραμένει ο εφιάλτης των πληστηριασμών στη Ζάκυνθο, καθώς άλλη μια περίπτωση απασχολεί την τοπική κοινωνία και αφορά μια μητέρα και τα 4 ανήλικα παιδιά της που κινδυνεύει να χάσει την κατοικία που μένει λόγω οφειλών. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ζακύνθο αναφέρθηκε στην περίπτωση αυτή και τις προσπάθειες που γίνονται να αποτραπεί ο πληστηριασμός. Έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη περίπτωση μιας μονογονεϊκής οικογένειας. Εδώ είναι ακριβώς ότι που δεν μπορούν να πληρώσουν το οποιοδήποτε ποσό. Εδώ είναι λοιπόν ένα θέμα το οποίο πρέπει να δείξουμε την αλληλεγγύη μας. 7 περιπτώσεις πληστηριασμών κατάφερε να αποτρέψει το τελευταίο διάστημα το Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου, ωστόσο οι πρώτες κατοικίες που βρίσκονται σε κίνδυνο παραμένουν αρκετές. Υπάρχει αισιοδοξία, υπάρχει δυνατότητα να μπορέσουμε να βάλουμε φραγμό σε αυτή τη λογική και σε αυτή την πολιτική που επικρατεί. Αυτό που πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε ότι πρέπει να σταθούμε αλληλέγγυοι ο ένας δίπλα στον άλλον. Κάλεσμα σε όλο τον κόσμο να αντιδράσει κάνει το Εργατικό Κέντρο και προανήγγειλε κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες για να προστατέψει τα σπίτια ανθρώπων που βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Αν δηλαδή δεν καταφέρουμε με όλες τις άλλες μορφές να προστατεύσουμε μια οικογένεια, τότε πρέπει να μπούμε, ακόμα και αφού γίνει ο πληστηριασμός, να αποτραπεί στην ουσία η έξωση της οικογένειας και των πραγμάτων μέσα από το σπίτι. Έντονη είναι η ανησυχία στην τοπική κοινωνία ότι οι περιπτώσεις πληστηριασμών θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο και άνθρωποι με χαμηλή οικονομική δυνατότητα αναμένεται να κινδυνεύσουν να χάσουν την περιουσία τους.